Καλή Σαρακοστή, Λέτα. Καλή Σαρακοστή, Μαρία. Επίσης και σε όλους όσοι μας παρακολουθούν. Λοιπόν, να κάνουμε μία σύνδεση με τα προηγούμενα και να μείνουμε σε αγορά. Γιατί είναι και εβδομάδες, ημέρες, που οι καταναλωτές στρέφονται και σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων, αλλά βέβαια πάντοτε το πώς γεμίζει το καλάθι του καταναλωτή είναι τελικά μείζον θέμα και μεγάλος πονοκέφαλος και για το σύνολο των αυτό έχει μία αξία, και Λέτα, το να το πούμε, μετά από ένα σαρακοστιανό τραπέζι, το οποίο κόστισε πολύ. Και κόστισε πολύ, το κατάλαβαν δηλαδή στο πετσί τους, κυρίως τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα. Ναι, βέβαια, 1 ευρώ λαγκάνας νομίζω το κιλό και κοιμάθηκε μεταξύ 2,80 και 4 ευρώ. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τα γύρω-γύρω, για τα μάλλον συνοδευτικά εδέσματα που συνηθίζονται να καταναλώνονται μια τέτοια περίοδος. Δεν ξέρω συνολικά το τραπέζι πόσο περίπου το συγκεκριμένο συνολικά κόστισε, αλλά ήταν αρκετά αυξημένο σε σύγκριση με πέρυσι. Και έχει να κάνει με την επιμονή του πληθωρισμού των τροφίμων. Μια επιμονή την οποία όλοι πλέον την προσέχουν, την παρατηρούν, την αναλύουν. Το ζήτημα είναι, ωραία, τη διαπιστώνουμε, την αναλύουμε, τη συζητάμε, τι κάνουμε από αυτού του θέματος. Διότι τα δείγματα, τα ποσοστία δείγματα που υπάρχουν από την πλευρά και των τιμών παραγωγού, και των τιμών εισαγωγών προϊόντων που εισάγουμε στη χώρα μας και αφορούν και το διατροφικό τομέα, και των τιμών ενέργειας και των τιμών πληθωρισμού των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, είναι πτωτικά. Το ζήτημα είναι γιατί δεν αποτυπώνονται όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία που πλέον έχουμε στη διάθεσή μας και είναι κάπως ενθαρρυντικά, γιατί δεν αποτυπώνονται στο ελληνικό ράφι. Πάμε τώρα Δεν να μας δώσεις τα ευρήματα καλάθι του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ναι, για να έρθουμε και στο προκείμενο, Λέτα. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα, έχουμε πολύ σημαντικά ευρήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας όσον αφορά την ποιότητα του καλαθιού του νοικοκυριού. Έχουν αυξηθεί τα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα από πλευράς κατανάλωσης. Έχουν φτάσει στο 36% από 33% που ήταν πέρυσι, και μάλιστα ο καθηγητής, ο κύριος Μπαλντάς, που είναι και υπεύθυνος, που είναι και υπεύθυνος της συγκεκριμένης έρευνας, τόνισε πως πρόκειται για τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν καταγράψει ποτέ, γιατί αυτή την έρευνα την κάνουν συστηματικά, δεν την κάνουν για πρώτη και δεύτερη φορά. Τα τελευταία λοιπόν 19 χρόνια που κάνουν την έρευνα, είναι η πρώτη φορά που βλέπουν τόσο υψηλά ποσοστά κατανάλωσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. 3 στα 10 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι μια στροφή καταναλωτική, η οποία μεταφράζεται από την προσπάθεια που κάνουν οι καταναλωτές προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους με όσο το δυνατόν χαμηλότερου κόστους προϊόντα. Τώρα, βέβαια, με την ποιότητα είναι ένα θέμα. Κατά γενική ομολογία, πάντως, Λέτα, εδώ έχει αξία να επισημάνουμε ότι οι καταναλωτές είναι ευχαριστημένοι από την ποιότητα των προϊόντων ιδιωτικής. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ναι. Θεωρούμε, δηλαδή, το βλέπουμε όλοι και από την εμπειρία μας, ότι δεν είναι κατώτερης ποιότητας τα περισσότερα εξ αυτών. Αλλά όμως οι ανατιμήσεις είναι ίσως και μεγαλύτερες στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από ότι στα υπόλοιπα. Ναι, σε σύγκριση με την τάση πορείας τιμών που παρατηρούσαμε, τιμής τους μάλλον, τιμολόγησής τους που παρατηρούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και σε σχέση πάντοτε με τα επώνυμα προϊόντα. Ωστόσο, παρά την αύξηση τιμής που έχει παρατηρηθεί και στα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, φαίνεται ότι ακόμα βρίσκονται σε πιο προσιτό επίπεδο σε σύγκριση με τα επώνυμα προϊόντα και το πληθωριστικό βάρος που έχουν επομιστεί όλες οι υπόλοιπες επώνυμες κατηγορίες προϊόντων. Τα ευρήματα της έρευνας είναι πάρα πολλά, πολύ σημαντικά. Εγώ έτσι πολύ επιγραμματικά θα επισημάνω και κάποια άλλα στοιχεία, ότι το καταναλωτικό κοινό ψάχνει ελληνικά προϊόντα. Ναι. Υπάρχει ένα κίνημα made in Greece, όπως το λένε και στην έρευνα, που εμφανίζει έντονη πιστότητα. Δηλαδή αναζητούν ελληνικής προέλευσης προϊόντα, μάλιστα κάνουν και παράπονα
όταν οι ετικέτες δεν αναγράφουν ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από την Ελλάδα. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια, η πρόθεση επίσης είναι πολύ ψηλή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πάνω από 80-90% πρόθεση αγοράς ελληνικού προϊόντος. Το τι καταλήγει στο καλάθι έχει να κάνει και με την ποιότητα και με την τιμή κυρίως. Και με το ότι διαπιστώνουν εύκολα ότι ναι, αυτό το προϊόν προέρχεται από την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να χάσουν πολύ χρόνο στην αναζήτησή τους αν είναι ή όχι ελληνικό. Λοιπόν, και εδώ τώρα, Ελέτα, με συγχωρείς που θα σε ξαναδιακόψω, να επισημάνουμε ότι δεν είναι και επαρκώς ενημερωμένος ο Έλληνας καταναλωτής για τις αμιγώς ελληνικής καταγωγής εταιρείες. Δηλαδή, παίρνεις ένα προϊόν από το ράφι, το οποίο νομίζεις ότι ακούγεται ελληνικό, δεν σημαίνει ότι είναι ελληνικό, μπορεί να έχει εξαγοραστεί, μπορεί να έχουν γίνει αλλαγές στην ταυτότητα του προϊόντος τις τελευταίες δεκαετίες. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι για πολύ λίγα προϊόντα έχουμε τη βεβαιότητα της προέλευσής τους και αν τα χρήματα που δαπανούμε επιστρέφουν στην ελληνική οικονομία εν τέλει. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το πρώτο καταφύγιο, ασφαλές καταφύγιο σε αυτή την έρευνα και τη διαπίστωση είναι η ετικέτα. Εάν εκεί δεν αναγράφεται ξεκάθαρα η προέλευση, μένει αυτή η αμφιβολία η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε άνηση, δηλαδή σε απόρριψη. Επομένως, εκεί πρέπει να γίνουν σημαντικότερα βήματα και ενημέρωση, όπως πολύ σωστά λες, προϊόντων παραγωγικών εταιριών που μπορούν και είναι και πεδίο σημαντικό δραστηριότητας δικής τους να ενημερώσουν το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας ότι τα προϊόντα τους γίνονται, παράγονται, προέρχονται από την ελληνική επικράτεια. Μάλιστα. Τώρα, είναι πάρα πολλά επίσης τα επιπλέον ευρήματα, είναι γύρω στα 400 πλέον και πλέον το μέσο κόστος δαπάνη στο σούπερ μάρκετ, περίπου 6-8 φορές πηγαίνουν οι Έλληνες. Είναι σίγουρα η επιβάρυνση τεράστια για τα χαμηλά εισοδήματα και είναι μεγάλο το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ότι με τα βίας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, τις μηνιαίες σε είδη σούπερ μάρκετ και ειδικά σε είδη τροφίμων. Για να δούμε πού θα μας βγάλει τα συμπεράσματα.